Πολύ καλή ήταν η ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με θέμα την πολλά υποσχόμενη και ανορχόμενη καλλιέργεια τη ελιά, αν και το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο και δεν ξέρω κατά πόσο μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν οι ελαιοκαλλιεργητέ τη περιοχή που έσπευσαν στον τέταρτο όροφο τη Παλιά Νομαρχία. Έξι συνολικά εισηγήσει με αντίστοιχου εισηγητέ ενημέρωσαν του ενδιαφερόμενου παραγωγού τη Ελιά για θέματα όπω εγκατάσταση ελαιώνα, επιλογή κατάλληλων ποικιλιών, κλάδεμα, συστήματα διαχείριση, λίπανση και άρδευση ελαιώνα, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία Ελιά, μετασυλλεκτική χειρισμή, διαχείριση αποβλήτων και ποιότητα ελαιολάδου. Προηγήθηκαν παρόμοιε ημερίδε στι περιφερειακέ ενότητε των Σερών και τη Χαλκιδική όπου επίσης η ελιά έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θέλω να πιστεύω πως την επόμενη φορά μπορεί να διοργανωθεί η μερίδα με λιγότερους ομιλητές για να μπορέσουν οι παραγωγοί να συγκρατήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους που αφορούν την καλλιέργεια αυτή που διαρκώς και επεκτείνεται στην πιερία. Στην πληρωμή των υπολείπων ποσών της ενίσχυσης του οικονομικού έτους 2009 προχώρησε ο ΠΚΠ σε συνολικά 2.230 δικαιούχους αγρότες όλης της χώρας, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του. Ο ΠΚΠ ολοκλήρωσε σήμερα, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2009 σε 2.230 δικαιούχους με το ποσό να ανέρχεται στα 160.256,61 ευρώ. Υποθέτω και φαντάζομαι πως θα προχωρήσει ο ΠΚΠ το συντομότερο δυνατό και στις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης των υπολείπων ετών, δηλαδή του 2010, 2011 και 2012 που βρίσκονται σε κρεμότητα και για τις οποίες περιμένουν υπομονετικά οι δικαιούχοι αγρότες όλης της χώρας η διασφάλιση σωστών τιμών για το τραπέζι των Ευρωπαίων, αλλά ταυτόχρονα και ενός σωστού εισοδήματος για τους αγρότες, ώστε να ζήσει η ύπεθρος είναι κεντρική στόχη της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής που ψηφίζεται την ερχόμενη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δαπάνες για την κοινή αγροτική πολιτική εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 1 τρίτο των συνολικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τελευταία αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής έγινε το αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθαν σε πολιτική συμφωνία για το περιεχόμενο της αναθεώρησης της κοινή αγροτικής πολιτικής μόλις στις 26 Ιουνίου, την οποία η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Απομένει βέβαια τώρα όλα αυτά να φτάσουν και στη βάση, δηλαδή στους απλούς αγρότες και κτηνοτρόφους μας, που έχουν παντελή άγνοια για το τι τους περιμένει. Τις διαδικασίες διοικητικής απέλασης ακολουθούν πλέον οι αρχές για τους 12 λαθρομετανάστες που συνέλαβαν πρόσφατα στον τριμό Βονίτσης. Πρόκειται για 4 Πακιστανούς και 8 Αλβανούς, ηλικίας από 15 έως 44 ετών. Υπήρξε επεισόδιο μεταξύ τους και παρενέβησαν άνδρες της ΟΠΚΕ και του ΑΤΑΦ Βόνιτσας προχωρώντας τις συλλήψεις αφού κανείς από τους παραπάνω δεν έφερε νόμιμα έγγραφα εισόδου και παραμονή στη χώρα. Σημειώνεται ότι οι λαθρομετανάστες απασχολούνταν κυρίως σε αγροτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά χωρίς ασφάλιση, κατάσταση, που με βάση το νέο νόμο επιφέρει πρόστιμο έως 10.500 ευρώ, κάτι που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι αγρότες πριν αποφασίσουν να δώσουν μεροκάματα σε παράνομους μετανάστες. Οι έλεγχοι για την αδήλωτη μαύρη εργασία έχουν ξεκινήσει και γίνονται με συστηματικό τρόπο σύμφωνα και με τις οδηγίες του Αρμοδίου Υπουργείου. Κατά πληροφορίες του agrinioreport.com πρόκειται να επικεντρωθούν το επόμενο διάστημα στις αγροτικές περιοχές όπου οι υπηρεσίες γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός παρανόμως απασχολούμενων εργατών γης και αναπτύσσονται παράλληλα φαινόμενα παρασυντικά και καταστάσεις που θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν. Μην ξεχνάμε ότι η αφορμή για τις 12 αυτές συλλήψεις ήταν ξανά ένα επεισόδιο που προκλήθηκε στο χωριό.